Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, Τρίτη 14 Φεβρουαρίου του 2012, λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα και το κάζος μπαίνει στον αέρα. Και βέβαια υπάρχει μία εικόνα στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, η οποία αποτυπώνει την επόμενη μέρα από όσα ζήσαμε το Σαββατοκύριακο και από όσα περιμέναμε τη Δευτέρα ότι μπορεί να γίνουν και δεν έγιναν. Καταρχήν να σας πω ότι στο εσωτερικό αρχίζουν και συγκεκριμενοποιούνται τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στη Νέα Δανειακή και στο Μνημόνιο, αρκετά επώδυνα, αρκετά οδυνηρά για μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων, με ένα ερωτηματικό για το αν τελικά θα αποδώσουν στο βαθμό που να μπορέσουν να δώσουν μία διέξοδο στην Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει στο εσωτερικό σε ό,τι αφορά στα μέτρα. Σε πολιτικό επίπεδο βλέπουμε πάρα πολλές ανακατατάξεις σε όλο το πολιτικό σκηνικό και σε όλα τα κόμματα. Έχουν διαρροές και αποχωρήσεις και σήμερα είχαμε αποχωρήσεις και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει συζήτηση σε ανθρώπους οι οποίοι αποχωρούν από τα δύο πάλι ποτέ μεγάλα κόμματα, γιατί πλέον δεν ξέρουμε αν είναι μεγάλα πλέον τα κόμματα αυτά, καθώς στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι φθήνουσα η πορεία τους. Ωστόσο, πολλά θα αλλάξουν όταν έρθουν οι εκλογές. Υποτίθεται ότι θα έχουμε νωρίς εκλογές τον Απρίλη, να δούμε αν είναι έτσι. Κανονικά, για να έχουμε 8 Απριλίου εκλογές, που είναι η ημερομηνία η οποία συζητείται, θα πρέπει 8 Μαρτίου, τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, να έχουν προκηρυχθεί. Άρα, θα δούμε λοιπόν αν θα γίνουν οι εκλογές. Και θα δούμε και το τι σχήματα θα διαμορφωθούν, γιατί θα είναι και καινούργια σχήματα τα οποία θα κατέβουν. Άρα, έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο μπορεί να υποστεί διάφορες αλλαγές και μεταλλάξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο τοπίο έξω, τα πράγματα δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερα. Συνεχίζουν να υπάρχουν δημοσιεύματα ή δηλώσεις από διάφορους, είτε τον κύριο Σόιμπλε, είτε οικονομολόγους, είτε πολιτικούς, που προειδοποιούν και πάλι την Ελλάδα για την έξοδό της από το ευρώ. Ορισμένοι, μάλιστα, ο κύριο Σόιμπλε θεωρεί ότι είναι περισσότερο έτοιμοι οι Γερμανοί για μια ελληνική αποτυχία, ενώ υπάρχουν και δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο καθόλου κολακευτικά για την Ελλάδα ή γενικότερα καθόλου κολακευτικά για τον Νότο. Όλα αυτά βεβαίως αποτελούν ένα ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται η Ευρώπη ή χειρίζεται τα πράγματα ή πως αντιμετωπίζει μια χώρα μέλος, ισότιμο μέλος, υποτίθεται σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Βέβαια υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που λένε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η Ελλάδα ίσως καταφέρει με αυτά τα μέτρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. Όλα όμως μένουν στο τραπέζι, χωρίς ακόμη να έχουμε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πολλά λοιπόν στον αέρα και θα πρέπει να κρατήσουμε μια στάση αναμονής για το επόμενο διάστημα, για να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα οικονομικά, πώς θα προχωρήσουν τα πολιτικά και αν κάποια στιγμή η Ευρώπη θα αποφασίσει να αλλάξει τη στάση της γενικότερα, όχι μόνο για μας, όπου έχουμε μπει στο στόχαστρο και είμαστε οι κακοί, οι τεμπέληδες, οι τα ζώα, όπως μας έχουν αποκαλέσει ορισμένες γερμανικές εφημερίδες. Γενικότερα να δούμε αν η Ευρώπη θα αλλάξει τον προσανατολισμό της. Γιατί αλλιώς ξεκίνησε αυτή η Ευρώπη, αλλιώς εξελίσσεται και δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει, αν θα καταλήξει. Λοιπόν, θα κουβεντιάσουμε και τα δικά μας, θα δούμε και την εικόνα της Ευρώπης, που πάει, πού πάμε κι εμείς. Είμαστε σε έναν κόσμο ευμετάβλητο που αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Να καλωσορίσω τον στρατηγικό αναλυτή και καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Νίκο Λιγερό, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Λιγερέ. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Είστε περαστικός από την Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπω ότι θα φύγετε, θα πάτε στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αύριο ή την Πέμπτη. Αύριο θα φύγω και θα φτάσω. Αύριο θα πάτε στη Μόσχα. Ναι, είναι θα πάτε στη Μόσχα. Πιο ενδιάμεσο, ναι. Εκεί θα έχετε συνομιλίες με τίποτα παράγοντες από την ρωσική κυβέρνηση ή όχι? Όχι. Θα σας είχα ενημερώσει. Άρα δεν έχουμε ελπίδα να δούμε τον Πούτιν, δηλαδή. Όχι. Θα ήταν ακόμα πολύ πιο επίσημο. Ναι. Θα ήταν πολύ πιο επίσημο, όχι ακόμη. Την επόμενη φορά. Στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, τι ακριβώς θα κάνετε, κύριε Λιγέρα, που θα πάτε? Έχει ένα συνέδριο εκεί, αν σωστά, δεν κάνω λάθος. Σωστά. Είναι το συνέδριο το υπετιακό λόγω της ανεξαρτησίας της Αρμενίας τα 20 χρόνια. Mm-hmm. Και επιπλέον συμπίπτει με την. Με το σύνταγμα που έγινε στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι ένα κομμάτι της Αρμενίας, είναι ένα κομμάτι του Αζερβαϊτζάν, δεν θεωρείται ακόμα κράτος επίσημο, mm-hmm. αλλά έχει περάσει σε αυτό το στάδιο που έχει ένα σύνταγμα, έχει μια βουλή και έχει τώρα τον τρίτο πρόεδρο που εκλέχτηκε νόμιμα μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με παρατηρητές. Είχα αρχίσει να είχα αυτή τη δράση το 2007 ως παρατηρητής. Έτσι είδαμε από κοντά και σε περιοχές που θεωρούμε ακόμα και στους πρόσφατους χάρτες ότι δεν ανήκουν στον Ναγκόρνο Καραμπά, όντως
Εκεί είδαμε ότι μπορούμε να έχουμε ψηφοφορίες οι οποίες είναι ελεύθερες και λειτουργούν κανονικότατα. Επιπλέον θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι οι Αρμένοι λένε πιο πολύ Αρσάχ. Η διαφορά Καραμπά είναι μια ονομασία τουρκική. Τον Αγκόρνο Καραμπά το έχουν οι Ρώσοι. Για τους Αρμένιους όμως είναι το ιστορικό Αρσάχ και είναι κάπως διαφορετικός χάρτη. Είναι λίγο μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε τώρα προς το παρόν. Να είστε. Λοιπόν, εύχομαι επιτυχία στο ταξίδι σας. Εξάλλου είναι λογικό να σας καλούν και να σας τιμούν, διότι είχατε και εσείς συμβάλει σε αυτό το ζήτημα με την αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Λιγερέ, να ξεκινήσουμε. Έχουμε κάτι ενδιαφέρον καταρχήν για την ΑΟΣ. Και το ενδιαφέρον είναι ότι την Παρασκευή που μας πέρασε υπεγράφει το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο πλέον καθορίζει μία επιτροπή η οποία θα αρχίσει τις διαδικασίες, θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για ό,τι αφορά στον ορυκτό πλούτο, στον υποθαλάσσιο χώρο μας. Έτσι. Σωστό, γιατί υπάρχει και ορυκτός πλούτος και στο έδαφος της Ελλάδος, αλλά στον υποθαλάσσιο χώρο πια όταν μιλάμε για ορυκτό πλούτο, το μυαλό μας πάει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τίποτα καινούριο μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό πέρα. Δεν είναι ακριβώς μόνο μια επιτροπή, είναι πραγματικά, αν θέλετε, μια κρατική επιχείρηση με προϋπολογισμό ένα εκατομμύριο ευρώ, η οποία θα διαχειριστεί τις εξελίξεις που θα έχουμε αναγκαστικά στον χώρο της Ελλάδος και όχι μόνο λόγω της Ελλάδος αλλά και λόγω της Κύπρου, γιατί ο αγωγός θα λειτουργήσει. Περιμένουμε το 2015 να υπάρχει ήδη διανομή στην Ευρώπη. Μάλιστα, με συζήτηση που είχαμε τον κύριο Κασίνη, λέει ότι οι πρώτες ενδείξεις θα έχουμε ήδη τον Απρίλιο του 2014. Και κατά συνέπεια, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να διαχειριστούμε και το πέρασμα. Όχι του αγωγού, αλλά του συστήματος. Δηλαδή του συστήματος, ναι, γιατί μπορεί να μην είναι αγωγός, ας πούμε. Σωστά, μπορεί να είναι. Είναι ηλεκτρικό ρεύμα. Ακριβώς. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να έχουν προχωρήσει κάποιες διαδικασίες αναφορικά με την ΑΟΣ. Σωστά. Διότι αλλιώς πώς θα γίνει το πέρασμα, αν δεν έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες. Κοιτάξτε, πάνω οι ενδείξεις είναι ότι μάλλον το 2012 θα είναι η χρονιά της θέσπισης. Άρα αυτό που έχει σημασία και είναι να καταβάλουμε όλοι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να γίνει μια υλοποίηση και να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο, γιατί βέβαια άμα έχουμε μια θέσπιση θα λειτουργούμε πιο θετικά και σε όλο το πλαίσιο, ακόμα και το ευρωπαϊκό. Επιπλέον επιμένω σε αυτό το σημείο ότι η ελληνική ΑΟΣ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Η πρώτη είναι της Γαλλίας? Όχι, η πρώτη μέσα στη Μεσόγειο αποκλειστικά είναι της Ιταλίας. Η Γαλλία έχει μεγαλύτερα ΑΟΣ βέβαια, αλλά επειδή έχει και εξωτερικούς παράγοντες που είναι εκτός Μεσογείου. Αλλά αν κοιτάξετε μόνο τη Μεσόγειο και κοιτάξετε τις ΑΟΣ που βρίσκονται μέσα στη Μεσόγειο, η Ελλάδα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Ιταλία. Που σημαίνει ότι για ευρωπαϊκά δεδομένα είναι πολύ σημαντική αυτή η ΑΟΣ. Επιπλέον, όπως ξέρετε, το έχουμε επισημάνει και μαζί πολύ συχνά, υπάρχει το θέμα της σύνδεσης με την ΑΟΣ της Κύπρου, που τώρα γίνεται πολύ σημαντικό το θέμα, διότι υπάρχει επί του πρακτέου αέριο. Ναι. Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Υποτίθεται ότι θα περίμενε κανείς από τους πολιτικούς αρχηγούς από την ώρα που υπεγράφηκε το Προεδρικό Διάταγμα να μιλούσαν, να φέρνανε στην επιφάνεια αυτό το ζήτημα. Διότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, αφορά στην ενέργεια στην Ευρώπη. Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, αυτό έγινε την Παρασκευή. Νομίζω ότι ήταν κάπως απασχολημένη την Κυριακή. Άρα δεν ήταν, ας πούμε, το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας. Βέβαια υπήρξε αναφορά στην ΑΟΣ ακόμα και την Κυριακή. Άρα θέλω να πω ότι η ΑΟΣ παρουσιάζεται πλέον ως μια λύση η οποία είναι και οικονομική λύση. Απλώς υπάρχουν προαπαιτήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν πριν, δηλαδή να υπάρχει μια πραγματική κυβέρνηση, και εννοώ πραγματική, όχι ότι υπονοώ ότι δεν είναι πραγματική η τωρινή, απλώς να υπάρχουν εκλογές επίσημες, λέτε, και να μην είναι θεσμοθετημένο κάπως αλλιώς. Μάλιστα. Ώστε να πάρει και τις αποφάσεις αυτή η κυβέρνηση και να προχωρήσει σε αυτά τα οποία πρέπει. Σωστά. Να προχωρήσει. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάτι. Άρα, για να υλοποιηθούν τα όσα προβλέπει και το Προεδρικό Διάταγμα, θα πρέπει να υπάρχει η ΑΟΣ, αλλιώς δεν μπορούν να περάσουν ούτε αγωγή, ούτε να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο το ΕΓΕ.
Υπουργείο που το χρειάζονται όλοι. Όχι, όχι, γιατί το γενικεύσατε λίγο. Δεν θα ήταν σωστό να το πούμε έτσι. Γιατί μπορούμε να κάνουμε αν θέλετε, συμφωνίες διακρατικές χωρίς να έχουμε ακόμα την θέσπιση. Μπορούμε να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες ακόμα και χωρίς να έχουμε υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας το 82. Ένα χειροπιαστό παράδειγμα είναι το Ισραήλ. Mm-hmm. Άρα αυτό γίνεται, αλλά αυτό είναι στην πραγματικότητα πιο δύσκολο. Δηλαδή θα ήθελε να πει ότι μπορούμε να κάνουμε μια διακρατική συμφωνία με την Κύπρο ενώ το έχουμε αποφύγει 2 φορές. Άρα λέμε απλώς ότι η θέσπιση θα διευκολύνει για να κάνουμε και τις άλλες υπογραφές. Αλλά θυμάστε ότι και η υπογραφή που προσπάθησαν να υλοποιήσουν και με την Αλβανία, ναι, δεν είχε γίνει μέσα σε πλαίσιο θέσπισης. Mm-hmm. Άρα, να μην τα μπερδεύουμε. Θα ήταν όμως απλώς περισσότερο ασφαλές να ήταν ακριβώς, μέσα σε πλαίσιο θέσπισης. Ακριβώς, γιατί ενισχύεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο και έτσι μπορεί μετά να παίξουν 27 παίχτες και όχι μόνο ένας. Και κανονικά θα έπρεπε ήδη να παίζουν 27 παίχτες για αυτό το θέμα. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν γιατί δεν υπάρχει αρμοδιότητα. Δεν έχουν παραχωρήσει τα κράτη-μέλη αρμοδιότητα σε τέτοιο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν μπορεί να το επιβάλλει. Να το επιβάλλει δεν μπορεί, αλλά να βοηθήσει, αν ζητούσε βοήθεια η ελληνική πλευρά, αν ήθελε να προχωρήσει η ελληνική πλευρά, ίσως μπορούσε να παρέχει μια βοήθεια. Σωστά, σωστά, αλλά θα ήταν μόνο συμβουλευτική, ενώ μετά με το θέμα της θέσπισης γίνεται πιο χειροπιαστό. Πιο χειροπιαστό και πιο ουσιαστικό. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει το θάρρος να υλοποιήσει τη δέσμευσή του, γιατί έχω ακούσει αρκετούς, και τον κύριο Σαμαρά Λογουχάρη, ο οποίος φέρεται να είναι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα που βγαίνει πρώτο μέχρι τώρα. Θα δούμε αν στις εκλογές βγει πρώτος, αλλά μέχρι τώρα αυτός φαίνεται να βγαίνει πρώτο κόμμα. Τον έχω ακούσει να λέει ότι θα προχωρήσει στην ΑΟΣ. Το έχει πει δημοσίως και το έχει πει αρκετές φορές. Τον έχω ακούσει και εγώ. Απλώς, ξέρετε, είμαι πάντοτε επιφυλακτικός όσο ακούω, γιατί εγώ κοιτάζω πάντοτε τις υπογραφές. Άρα θα χαρώ να δω την υπογραφή του ή ενός άλλου ατόμου, άμα είναι άλλος πρωθυπουργός. Αυτό που έχει σημασία είναι τουλάχιστον λέει ότι θέλει να το κάνει. Ναι. Άρα, ξέρετε, πολλές φορές όταν τελειώνουμε τις κουβέντες μας, παίρνουν εδώ τηλέφωνο διάφοροι τηλεθεατές και λένε το εξής. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς ή οποιοδήποτε και αν έχει πει ότι θα το κάνει. Ναι. Εδώ τώρα είναι τρεις αρχηγοί μαζί. Ήταν τρεις. Μέχρι πρότινος έφυγε ο κύριος Καρατζαφέρης. Αλλά είναι δύο αρχηγοί, συν τον Παπαδήμο. Αν ήταν να το κάνουν πράξη, γιατί τώρα που είναι όλοι μαζί δεν το προχωράνε, που έχουν μεγαλύτερη δύναμη. Δεν είναι ακριβώς μια συμμαχία, για να μην μπερδευόμαστε. Εντάξει, σε στρατηγικό πλαίσιο είναι πιο πολύ ένας συμβιβασμός. Δηλαδή είναι ένας συμβιβασμός ο οποίος, αν θυμάστε καλά, υλοποιήθηκε μόνο και μόνο με μία προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν εκλογές σύντομα. Κατά συνέπεια είναι κάτι το ενδιάμεσο. Αποφεύγουμε να έχουμε τέτοιου τύπου συμφωνίες με ενδιάμεσα, γιατί σας υπενθυμίζω κάτι το ανάλογο για να δείτε πόσο λεπτό μπορεί να είναι το θέμα. Όταν υπήρξε η συμφωνία με την Αίγυπτο, με τον Κλειρίδη, εφόσον ήταν σε φάση να φτάσουν στις εκλογές, επισήμαινε αμέσως ο κύριος Παπαδόπουλος ότι θα συμφωνήσει με τον προηγούμενο, γιατί υπήρχε ένα ενδιάμεσο όπου δεν ήταν πια πρόεδρος, ήταν υποψήφιος για προεδρία ο Κλειρίδης, και αναρωτιόντουσαν οι Αιγύπτιοι πώς θα το δουν γενικότερα οι Κύπροι. Είναι κάτι το ανάλογο, βέβαια εδώ είναι πιο μακρόχρονο, αλλά η ιδέα είναι ότι πρέπει να είναι κανονικό το πλαίσιο για να ξέρουμε ότι έχει γίνει με αληθινή ψηφοφορία σε ευρύτερο βαθμό, έτσι ώστε η απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία δεσμεύει τη χώρα, να είναι αντιπροσωπευτική. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άρα θα δούμε στην πράξη αν ο επόμενος, όποιος και αν βγει Πρωθυπουργός, αν τελικά θα προχωρήσει. Μάλιστα, αν είναι ο κύριος Σαμαράς, θα δούμε στην πράξη αν τελικά θα προχωρήσει όλο αυτό. Αν θέλετε την... να το πούμε λίγο πιο συνοπτικά, ο επόμενος δεν θα έχει καμία δικαιολογία να μην το κάνει. Μάλιστα, ακόμη καλύτερα. Ωραία. Άρα θα ξέρουμε ακριβώς, νομίζω ότι προς το παρόν είναι θετικό το πλαίσιο. Εντάξει, αν γίνει αρνητικό, θα είμαστε από την πλευρά των αρνητικών. Αυτό είναι που θετικό. Έχει σημασία είναι να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μερικές φορές δεν βλέπουμε τα κριτήρια ακόμα και για τις εκλογές. Εγώ θα ήθελα ξεκάθαρα, όποιο κόμμα και να είναι, να μας λέει ότι εγώ, αν κερδίσω τις εκλογές, θα θεσπίσω την ΑΟΣ. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Όλοι μιλάνε πια. Δηλαδή, πρέπει να σας πω, μου έχει κάνει εντύπωση ότι έχει υιοθετηθεί η επιχειρηματολογία για την ΑΟΣ ακόμα και από την αριστερά, η οποία μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν μίλαγε καθόλου για ΑΟΣ, δεν έλεγε τίποτα. Σωστά. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση. Ο κύριος Τσίπρας τουλάχιστον το άκουσα. Ναι, και το χαίρομαι, γιατί ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο είναι υπερκομματικό. Αφορά πραγματικά εθνικό πλούτο. Άρα δεν έχει νόημα να υπάρχουν διαχωρισμοί
Βέβαια, για λόγους κομματικούς μερικές φορές προβάλλουμε ότι υπάρχουν διαφορές, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι στην τελική να συμφωνήσουν, γιατί ξέρετε, πάλι το ίδιο, όταν θα υπάρχει υπογραφή θα πρέπει να είμαστε σίγουροι και σε υπουργικό συμβούλιο που μπορεί να είναι και με συμμαχίες, ότι όλοι συμφωνούν γιατί βλέπουν ξεκάθαρο ότι είναι προς όφελος της Ελλάδος. Μα υπάρχει περίπτωση να μην συμφωνήσουν αν αποφασίσει πρωθυπουργός? Είναι εθνικό θέμα αυτό. Υποτίθεται ότι είναι για το καλό της χώρας. Αν αποφασίσει ο πρωθυπουργός, θα θέλει να πει ότι έχει πάρει ήδη την έγκριση από, από το υπουργικό συμβούλιο. Σημασία. Αν και αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, κύριε Λιγερέ, εδώ έχουμε του ενός άνδρος αρχή. Συνήθως ο πρωθυπουργός αποφασίζει και έρχεται η Βουλή να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο αποφάσισε ο πρωθυπουργός. Έτσι τους είδαμε να λειτουργούν τα τελευταία αρκετά χρόνια. Σε σημείο που λένε πολλοί ότι είναι πρωθυπουργοκεντρικό αυτό το πολίτευμα. Και μάλιστα ιδιαίτερα τώρα που περνάμε και πολιτική κρίση, με την έννοια ότι υπάρχει μεγάλη απαξίωση, πολλοί ας πούμε βλέπουν και τις δυσάρεστες πλευρές ενός πρωθυπουργικού πολιτεύματος. Να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, μάλλον να μην μπερδευτώ τέλος πάντων. Η ιδέα είναι ότι είναι δύσκολος καιρός για τους πρίγκιπες τώρα. Ναι. Δύσκολη καιρία για πρίγκιπες. Δεν ξέρω και αν υπάρχουν πρίγκιπες με τέτοια κρίση στη μοναρχία πια. Μην το λέτε σήμερα, γιατί είναι και συμβολική ημέρα, να μην το πάρουν στραβά οι γυναίκες. Όχι, όχι, υπάρχουν πρίγκιπες. Υπάρχουν πρίγκιπες. Ναι, βέβαια οι γυναίκες δεν περιμένουν το πρίγκιπόπουλο το παραμυθιό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Περιμένουν μερικές. Όσες περιμένουν, πνιγήκατε, βλέπω, φοβάμαι ότι θα κάνουν λάθος. Με βρίζουν οι γυναίκες. Λοιπόν, τώρα, ο κίνδυνος ο οποίος ίσως υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω από το θέμα της ΑΟΣ. Δεν θα μου κάνετε κινδυνολογία. Όχι, ερωτήσεις όπως θα κάνω. Ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει είναι το εξής. Κύριε Λιγερέ, εδώ έχουμε μια εξαιρετικά δεσμευτική δανειακή σύμβαση. Και η προηγούμενη ήταν και αυτή. Το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης των εσόδων, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του ελληνικού κράτους θα πρέπει να πάει στο χρέος. Ο κίνδυνος που πολλοί λένε είναι, μα μήπως αυτό το πλούτο μας τον πάρουν όλοι ξένοι και δεν μείνει τίποτα στα χέρια μας. Αυτό είναι ο κίνδυνος που φοβάστε. Αναφέρονται στον ορυκτό πλούτο του υποθαλασσίου χώρου. Ωραία. Λοιπόν, εφόσον αρχίσαμε και τώρα μπήκαμε στο δύσκολο, θα σας απαντήσω, μπορεί να σας ξαφνιάσει. Αλλά η ιδέα είναι η εξής. Μπορεί να φανεί παράλογη στην αρχή, αλλά μην ευρεάσετε, θα συγκρατηθείτε. Ωραία. Η ιδέα ποια είναι? Είναι αν κάποιος σας λέει ότι θα πάρει τα χρήματα από τον ορυκτό πλούτο που θα βγάλετε από την ΑΟΣ, δεν είναι σίγουρο ότι δεν σας συμφέρει. Ναι, αλλά και να μείνετε κάτι σε μένα. Γιατί είναι σίγουρο. Ναι, προσέξτε, το θέμα όταν έχετε χρέος δεν σκεφτόμαστε με αυτή την ιδέα. Η ιδέα είναι να κάνουμε απόσβηση και να μην υπάρχει πια χρέος. Ναι. Ωραία. Άρα το θέμα είναι ότι η εταιρεία είναι αυτή που κάνει την απόσβηση. Ούτως ή άλλως είναι ξένος παράγοντας. Δηλαδή δεν θα είναι ελληνική εταιρεία που θα κάνει τη γεώτρηση. Όπως γίνεται και στην Κύπρο. Βεβαίως. Ωραία. Κάθε εταιρεία παίρνει βέβαια ένα ποσοστό επειδή κάνει μια επένδυση. Βεβαίως. Ωραία. Άρα η ιδέα είναι ότι αν όντως ποντάρουν και οι ξένες εταιρείες και τα ξένα κράτη πάνω στο θέμα του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μας βοηθήσουν λόγου συμφέροντος βέβαια, εντάξει, για να μην μπερδευτούμε, για να υλοποιήσουμε την ΑΟΣ. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, εφόσον το πετύχετε αυτό το πράγμα, πρέπει να καταλάβετε ότι τα ποσά που προσφέρει η ΑΟΣ σε σχέση με την οικονομία είναι τεράστια. Τεράστια είναι, όμως. Άρα έχετε δεν δίκιο. Είναι του ίδιου. Δηλαδή, είναι σαν να μου λέτε ότι θα κάνουμε μια τρύπα για να βρούμε 1 εκατομμύριο ευρώ και επειδή χρωστάτε 10 ευρώ, φοβάστε ότι θα τα πάρουμε. Η ιδέα είναι ότι τα 10 ευρώ θα απορροφηθούν από το 1 εκατομμύριο και ακόμα και να είχατε ένα μικρό ποσοστό, λέω θεωρητικά, πάλι θα ήταν προς όφελος. Γιατί είναι μια Συμφωνώ. Διαδικασία που δεν έχουμε την τεχνική υποδομή για να το κάνουμε, γιατί μην ξεχνάμε μερικά πράγματα επιστημονικά. Τα δεδομένα για τη θάλασσα, τα δικά μας είναι πιο βαθιά από την Κύπρο. Όταν μιλάμε για την Κύπρο, μιλάμε για 2-2-300 χιλιόμετρα. Όταν μιλάμε για την Ελλάδα, μπορούμε να φτάσουμε στο 4, ναι, 4-5. 5. Ωραία. Ναι. Άρα η ιδέα είναι ότι ακόμα και Η τεχνολογία κοστίζει πάρα πολύ. Όχι μόνο κοστίζει, είναι στα όρια της, ας πούμε, δεν μπορούμε να περάσουμε αγωγό που να πηγαίνει από την Κύπρο στην Ελλάδα για αυτό το λόγο.
Γιατί η αγωγή είναι από μέταλλο. Έχουν και αυτοί προβλήματα σε τόσο μέχρι μεγάλο μέχρι κάποιες ατμόσφαιρες αντέχουν. Ναι. Βεβαίως, κύριε Λίγερε, έχετε δίκιο σε αυτό. Και μακάρι να είναι έτσι και μακάρι να έρθουν αυτές οι μεγάλες εταιρείες και οι ίδιες εταιρείες που είναι στην Κύπρο. Μακάρι να είναι, ήδη. Να είναι εδώ, γιατί σημαίνει μεγάλη στήριξη. Μιλάμε για μια κολοσσία αμερικανική και μια Ισραηλινή εταιρεία. Μάλλον είναι, συμπράττουν και οι Ισραηλινοί. Μιλάμε λοιπόν για εταιρείες οι οποίες σίγουρα θα προασπίσουν και το συμφέρον τη περιοχή. Και η Νορβηγία ενδιαφέρεται. Και η Νορβηγία βεβαίως. Πλέον κάτι το νέο, γιατί δεν το επισημάναμε όταν είπαμε κάτι το νέο. Ξέρετε ότι τώρα άρχισαν, δηλαδή από σήμερα επίσημα, ανοίχτηκαν τα 12 άλλα μπλοκ της Κύπρου. Ναι. Θυμάστε ότι λέγαμε ότι κατά μέση του Φλεβάρι θα βρεθεί αυτό το πράγμα και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όταν υπήρχαν μόνο τα 13, στην πραγματικότητα, στη δημοπρασία βγήκε μόνο το ένα. Mm-hmm. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν επιπλέον ότι οι δημοπρασίες ανέβηκαν πάρα πολλά λόγω του κοιτάσματος Αφροδίτη και αυτό σημαίνει ότι το άνοιγμα που γίνεται τώρα για την Κυπριακή ΑΟΣ είναι τεράστιο, γιατί μιλάμε τώρα για όλα τα 13 μπλοκ, που αυτό είναι και πάλι πάρα πολύ καλό και συμφωνούμε τώρα και με το πλαίσιο της Αιγύπτου, γιατί τώρα αυτά τα μπλοκ, ξέρετε, απλώνονται σε σχέση mm-hmm. με το πρώτο που ήταν μόνο στα σύνορα, mm-hmm. αν θέλετε, με το Ισραήλ. Τι εννοείται συμφωνούμε και με το πλαίσιο της Αιγύπτου? Εννοώ ότι τα μπλοκ, όταν τα κοιτάζετε, τα οικόπεδα, τα λεγόμενα οικόπεδα. Εμείς συμφωνούμε, δική μας πλευρά, η Κύπρη δηλαδή. Η Κύπρη, ναι, αλλά θέλω να πω ότι έρχονται πιο κοντά από την Ελλάδα. Ναι. Γιατί το μπλοκ που αφορούσε μόνο την Κύπρο και το Ισραήλ δεν μας αφορούσε καθόλου όσο αφορά τις αποστάσεις. Mm. Ενώ τώρα τα μπλοκ, τα καινούρια, έρχονται πιο κοντά, mm. αν θέλετε. Όχι, από νόμιζα ότι κάτι θετικό υπήρχε και από πλευράς Αιγύπτου και δεν το γνωρίζουμε, γιατί έχουμε και μια εκκρεμότητα. Έχει επικυρώσει ούτως ή άλλως αυτή τη σύμβαση, το ξέρετε. Για πολύ την Κύπρο. Ναι, αλλά ναι, εννοώ για τις δικές μας εκκρεμότητες, έλεγα. Επειδή οι δικές μας εκκρεμότητες θα το ξέρετε από πολύ πιο πριν. Όντως, ναι, 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 θα το ξέρα. Άρα, φαντάζομαι κάποιος θα είχε στείλει ένα ακριβώς, μήνυμα. Ναι, εδώ, πριν δοθούν στη δημοσιότητα οι χάρτες του Ισραήλ, μου είχαν έρθει και είχαν ενημερώσει και τον κόσμο ότι το Ισραήλ έδωσε χάρτες με την ελληνική ΑΟΣ ακριβώς. Πριν καν ανακηρυχθούν από ελληνικής πλευράς, που ακόμη δεν έχει ανακηρυχθεί. Άρα, μιλάμε για ότι ανοίγει ένα πολύ μεγάλο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο. Πια, να βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Για να τα καταλάβουν και οι τηλεθεατές, τώρα τα 13 μπλοκ είναι μεγαλύτερα σε εμβαδόν από την ίδια την Κύπρο. Βέβαια. Σαφώς. Άρα δεν μιλάμε. Μα και η ΑΟΣ είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα, η ελληνική ΑΟΣ, εδώ που τα λέμε. Βεβαίως. Αλλά θέλω να πω, μόνο και μόνο αυτά τα 13 μπλοκ είναι ήδη μεγαλύτερα σε εμβαδόν από την Κύπρο. Άρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει σε έκταση. Και το προεδρικό διάταγμα, κύριε Λιγερέ, ανοίγει το δρόμο για να δρομολογηθούν αυτές οι πολύ σημαντικές εξελίξεις για τη χώρα. Σωστά. Διότι από τη μια μεριά υπάρχει αυτό το τεράστιο οικονομικό χρέος που έχει σφίγγει στο λαιμό όλη τη χώρα. Δεν μιλάω πια για τον καθένα έκαστο ξεχωριστά, αλλά μιλάω για ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο χρέος το οποίο θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί πολύ καλύτερα αν δρομολογηθούν αυτές οι διαδικασίες. Βεβαίως θα χρειαστούν 2 και 3 χρόνια. Αλλά και πάλι όχι, θα έχουμε τελειώσει ναι, και παραπάνω από 2 και 3 χρόνια. Όχι ακριβώς, δεν είναι έτσι. Μόνο και μόνο που θα μπούμε στο πλαίσιο της ΑΟΣ και θα μπορούμε να πούμε ότι όντως θα ανοίξουμε οικόπεδα και θα τα καθορίσουμε, θα δείτε ότι ήδη θα μας βλέπουν θετικότερα, ακόμα ναι. και να μην έχουμε βρει τίποτα. Είναι ακριβώς το ανάλογο που έγινε με την Κύπρο, ότι όταν κατέβηκε άνοιξαν, η Μέρκελ με τη Βέντεφ κάτω αμέσως. Ακριβώς. Ναι, μόλις έγινε η συζήτηση. Ακριβώς. Εδώ θα υπάρξει βεβαίως το ζήτημα με τους γείτονες. Φαντάζομαι ότι θα μου πεις και την Κύπρο απείλησαν οι γείτονες. Η υποκατοχή ήταν η Κύπρος ακόμα και τώρα. Δεν τολμήσαν να κάνουν τίποτα επί της ναι, ουσίας, ας πούμε. Ναι. Βέβαια, εμείς εμφανιζόμαστε, κυρία Λιγερέ, εδώ και χρόνια, λες και έχουμε ένα φοβικό σύνδρομο με τους γείτονες. Να μην τους ενοχλήσουμε, να μην τους θίξουμε, να μην τους αυτόσουμε, να μην χαλάσουμε τη φιλία και μερικές φορές υποχωρούμε σε δικά μας πράγματα. Τα οποία θα μπορούσαμε να τα διεκδικήσουμε και να τα υπερασπιστούμε για να μην χαλάσουμε τη φιλία. Είδαμε προηγούμενες κυβερνήσεις να ακολουθούν ναι, τέτοιου είδους τακτική. Δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά ούτως ή άλλως αυτό το θέμα δεν είναι διπολικό και δεν αφορά μόνο ευτυχώς. και μόνο την Τουρκία και την Ελλάδα. Ευτυχώς. Έχουμε και όλες τις άλλες χώρες που είναι γύρω μας. Άρα ούτως ή άλλως οι υπογραφές θα είναι με κάθε χώρα. Αυτό δεν πρέπει να μας επηρεάζει και δεν πρέπει να έχουμε αυτό το φοβικό σύνδρομο. Εμείς δεν το έχουμε. Οι πολιτικές ηγεσίες το έχουν. Ο κόσμος δεν νομίζω ότι έχει φοβικό σύνδρομο έναντι των Τούρκων. Ένας λαός σαν και εμάς είναι και αυτοί. Θα μπορούσαμε να είμαστε και φίλοι σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά όταν υπάρχουν εθνικά ζητήματα και μάλιστα όταν υπάρχουν εθνικά δίκαια τα οποία δεν υπερασπίζονται αυτοί οι οποίοι έχουν εκλεγεί για να τα υπερασπίζονται, στον βαθμό που θα ήθελε η ελληνική κοινωνία να τα υπερασπιστεί, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Λες τι γίνεται. Ο κόσμος
κόσμος δεν είναι ότι είναι με φοβικό σύνδρομο, είναι οι πολιτικές ηγεσίες όμως που παίρνουν τις αποφάσεις. Οι πολιτικές ηγεσίες κοιτάζουν το πολιτικό κόστος. Μα δεν υπάρχει κόστος εδώ. Ποιος Έλληνας δεν θέλει να προχωρήσει ΑΟΣ πια? Και αυτό πρέπει να σας πω ότι οφείλεται σε μεγάλο μέρος σε εσάς, το ότι γνωστοποίησατε και μεταφέρατε όλες τις λεπτομέρειες τι είναι η ΑΟΣ μέσα από τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει και εδώ και που έχετε δώσει και αλλού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βοηθήσατε πάρα πολύ στο να καταλάβουν οι Έλληνες τι είναι η ΑΟΣ. Ναι, αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι πρώτα απ' όλα όλο αυτό το θέμα άρχισε με τον κύριο Καριώτη, το θυμάστε. Βεβαίως. Με τον κύριο Καριώτη, τον Τάστο Παπαδόπουλο, το συγχωρεμένο, ο οποίος υπέγραψε την ΑΟΣ της Κυπριακής με απειλούμενος κιόλας σε μια χώρα υποκατοχή και το θάρρος και το έκανε. Και την θέσπισε. Και βέβαια υπάρχει και ο κύριος Κασίνης που είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί ήταν σε όλες τις. Συνομιλίες, διαπραγματεύσεις. Ναι, και υπογραφές είναι. Αυτό είναι πιο συγκεκριμένο. Αλλά θέλω να σας πω ότι γιατί μιλήσαμε μαζί και το ξεκαθαρίσαμε το πλαίσιο, ότι ο κύριος Κασίνης σίγουρα θα είναι, αν το θελήσει η Ελλάδα, στους σύμβουλους που θα χρειαστεί η διαπραγματευτική ομάδα. Τους 7 δηλαδή, εννοείται αυτούς που το προεδρικό διάταγμα. Εννοώ ότι οι ομάδες που θα αναμειχτούν πραγματικά επί του πρακτέου και σε τεχνικό επίπεδο. Άρα μου το είπε επανειλημμένα και πραγματικά τον εμπιστεύουμε σε αυτό και ξέρω ότι θα βοηθήσει, γιατί είναι, δεν είναι μόνο ένας τεχνοκράτης, είναι ένας τεχνικός και ξέρει πολύ καλά το θέμα. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα, κυρία Λιγερά, και να συνεχίσουμε αμέσως μετά για το θέμα αυτό. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον κύριο Νίκο Λιγερό και με τα χαρούμενα, τα αισιόδοξα νεότερα, τα οποία δεν προλάβαμε να κουβεντιάσουμε λόγω του ότι είχαμε ένα πολύ έντονο Σαββατοκυριακό με διεργασίες, εξελίξεις, διαρροές από τα κόμματα, συζητήσεις για τα μνημόνια, για τα μέτρα και όλα αυτά. Και πέρασε έτσι το προεδρικό διάταγμα, σχεδόν πέρασε στα ψηλά των ειδήσεων. Και η αλήθεια είναι, κύριε Λιγερό, ότι δεν το ξέρει ο κόσμος. Θα μπορούσε το προεδρικό διάταγμα αυτό να έχει πάει πιο πίσω. Θα μπορούσε να έχει πει ο κύριος Σαπούλιας, δεν το υπογράφω τώρα, να τελειώσουμε να δούμε τι θα γίνει το μνημόνιο. Και μετά. Υποθέτω όμως, επειδή έχει να πάει σε πολλές εκδηλώσεις και κάποιος θα του το έβγαζε και θα έλεγε δεν υπέγραψε ο Παπούλιας το διάταγμα για την ΑΟΣ και θα ήταν ακόμη χειρότερο. Όχι το διάταγμα για την ΑΟΣ, το διάταγμα για τον ορυκτό πλούτο στον υποθαλάσσιο χώρο. Ναι. Λοιπόν, επειδή κάποιος θα του το έβγαζε, από κάπου θα υπήρχε και θα το είχε μπροστά του και έχει τώρα 25 Μαρτίου, έχει τα Γιάννενα να πάει, έχει διάφορα. Φαντάζομαι ότι το υπέγραψε και γι' αυτό, αλλά και για λόγους πατριωτικούς θέλω να πιστεύω ότι το υπέγραψε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, βέβαια. Είναι απόντο τελευταίο καιρό, κύριε Λιγερέ. Εδώ γίνεται κόλαση στη χώρα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον κόσμο του. Λοιπόν, πάντως, το διάταγμα το υπέγραψε. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι διαδικασίες θα δρομολογηθούν. Και τώρα που η χώρα βρίσκεται με τη θηλιά στο λαιμό από το χρέος, ανοίγει ένα πελώριο πεδίο, στο οποίο η χώρα όχι μόνο μπορεί να καλύψει το χρέος το μεγάλο το οποίο έχει, αλλά μπορεί να πάρει και τα πάνω της σιγά-σιγά. Όχι μπορεί, θα πάρει τα πάνω. Ναι, λέω μπορεί, κύριε Λιγερέ, διότι προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Εδώ, ενώ είμαστε οικόπεδο γωνία, ας πούμε, που λένε κάποιοι, δηλαδή είμαστε σε μια πολύ καλή γεωλογική θέση. Θα μπορούσαμε να είμαστε μια χώρα η οποία να εξάγει παιδεία και πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Ενώ είμαστε ένας λαός που είναι έξυπνος, το βλέπουμε, διαπρέπουν οι επιστήμονές μας στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα όπου υπάρχουν οργανωμένα κράτη. Έχουμε την ατυχία να ψηφίζουμε και να στηρίζουμε πολιτικά πρόσωπα, αν θέλετε, κατώτερα και από εμάς τους ίδιους. Μερικές φορές, ας πούμε, από το επίπεδο του λαού είναι κατώτερο και το πολιτικό σύστημα. Διότι, κύριε Λιγερέ, αν δεν ήταν κατώτερο, δεν θα πληρώνουμε λόγου χάρη τώρα τη λαϊλασία από τη μεταπολίτευση και έπειτα των δημοσίων ταμείων της χώρας. Αυτό είναι η χρεοκοπία μας, δυστυχώς. Μάλλον, ξέρετε, το θέμα της επιστήμης σε αυτό το τομέα, ακόμα και στις ψηφοφορίες, είναι πολύ δύσκολο να έχετε κάποιον κατώτερο από εσάς. Εσείς λέτε ότι είναι καθρέφτη μας αυτή η πολιτική, έτσι. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι καθρέφτης μας, διότι υπάρχει στον Έλληνα, στο DNA του, υπάρχει και το μεγαλείο. Έχει βγάλει ήρωες, φιλοσόφους και προδότες αυτή η χώρα. Ναι, ωραία. Ναι. Δεν βλέπω να αντικατοπτρίζονται οι ήρωες, δεν βλέπω πολλούς ήρωες, ούτε στην κοινωνία βέβαια, αλλά υπάρχουν αυτό. Ούτε φιλόσοφους βλέπω. Κοιτάξτε, συνήθως τους ήρωες τους έχουμε σε φάσεις πολέμου. Ναι. Τους προδότες τους έχουμε σε όλες τις φάσεις. Ναι, αυτό σας φαίνονται πιο συχνά. Αυτό που έχει σημασία, νομίζω, ότι δεν πρέπει να τα βάλουμε όλα στο ίδιο επίπεδο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχουμε και αξιόλογους πολιτικούς. Σαφώς τα έχουμε. Ωραία. Το θέμα είναι ότι η πλειοψηφία δεν φαίνεται να είναι έτσι. Γιατί δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Θα σας το πω κάπως αλλιώς. Για μένα δεν είναι θέμα πλειοψηφίας. Δεν θα περιμένω ποτέ από ένα πολιτικό σύστημα να έχει μια πλειοψηφία η οποία να είναι θετική.
πολιτική. Δεν το περίμενα ούτε στην Κύπρο και το βλέπετε και τώρα. Ξέρετε, άνθρωποι όπως είναι ο Παπαδόπουλος. Γι' αυτό και μιλάμε για τον Παπαδόπουλο. Είναι ένας και μοναδικός. Ωραία, εντάξει. Άρα θέλω να σας πω όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτός ο άνθρωπος υπήρξε, έκανε τη δουλειά του σωστά, το πρέπον. Και τώρα έχουμε τα ωφέλη. Το ίδιο ήταν και για τον Κρανιδιώτη. Νομίζω ότι όμως ξέρετε και για τους δύο ότι δεν έφυγαν ας πούμε και με μεγάλα βραβεία. Όχι. Εντάξει, ούτε ένας ούτε άλλος. Ναι. Άρα το θέμα είναι ότι εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας. Στην ιστορία όμως θα περάσουν και ο ένας και ο άλλος. Στην ιστορία έχουν περάσει ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι το καλό με την ιστορία, είναι ότι δεν αποθηκεύει, πώς να το πω τώρα, τη σαβούρα του παρόντος. Από τη δική μας εποχή πιστεύετε ότι θα μείνει κανείς από το ελληνικό σκηνικό στην ιστορία με θετικές εκτιμήσεις ή θα περάσουν ας πούμε, αυτό το διάστημα, αυτό το σκηνικό μπορεί και να μείνει με τα μελανότερα χρώματα. Δεν έχει μεγάλη σημασία η άποψή μου σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι ο χρόνος θα απαντήσει. Ναι, ο χρόνος θα βάλει τα πράγματα στη θέση του. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα βάζει πάντοτε στη θέση του. Τα βάζει πάντοτε. Αλλά απλώς θέλω να επισημάνω ότι το 2012 το δεύτερο εξάμεινο την Προεδρία θα την έχει η Κύπρος. Αν φανταστείτε τι σημαίνει πρακτικά. Γιατί μερικές φορές ξεχνιέσαι και γι' αυτό δεν είστε χαρούμενοι. Είμαι συγχυσμένη με τους Γερμανούς, κύριε Βιέρε. Είμαι πολύ συγχυσμένη, να σας πω γιατί. Ναι. Πιστεύω ότι είναι υπερβολικά αυτά. Δηλαδή, για όλο τον Νότο έχουν την εκτίμηση των pigs, γρούνια. Ναι. Οι γερμανικές εφημερίδες μιλάνε για ζώα. Αλλά επειδή υπάρχει και μια περίεργη εμπάθεια απέναντι στους Έλληνες, διαμορφώνουν ένα κλίμα στην Ευρώπη, το οποίο δεν είναι σωστό. Δηλαδή, ακόμα κι εγώ που εξοργίζομαι, αναγνωρίζω το μεγαλείο της Γερμανίας, το τι έχει βγάλει τις προσωπικότητες και το καλό και το κακό. Απλώς να καταλάβω, κάνετε κάθε φορά αναφορές σε ακραίες περιπτώσεις. Δεν είναι ακραίες. Εκείνος ο Σόιμπλε κάθε μέρα δεν έχει δουλειά να κάνει. Κάθε μέρα με την Ελλάδα ασχολείται. Κάθε μέρα κάνει και μια δήλωση για την Ελλάδα. Πόσο κακοί είναι οι Έλληνες, πρέπει να τους βγάλουμε από την Ευρωζώνη, πρέπει να κάνουμε τώρα, πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Όλα, δεν πειράζει. Νομίζω ότι του δίνεται μεγάλη σημασία. Πώς του δίνω, σε όλο τον τύπο είναι. Ότι θα είναι σε όλο τον τύπο, ξέρεις, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και με σαμπάνιες που μπορεί να είναι σε όλο τον τύπο, που δεν σημαίνει ότι είναι και σημαντικό. Και ο Μπερλουσκόνη με σαμπάνιες και με τα γυμνά πάρτι. Σήμερα λέει έκανε πάρτι και με γυμνές. Ωραία. Εντάξει, αλλά θέλω να σας πω ότι το να είναι σε όλους τους τύπους δεν σημαίνει ότι λέει και κάτι το ουσιαστικό. Επιπλέον το να βγει κάπως από. Διαμορφώνει κλίμα. Επηρεάζει τα πράγματα. Δεν υπάρχει καν θεσμικό πλαίσιο για να βγει μια χώρα από τη ζώνη ευρώ χωρίς να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια. Άρα το να το λένε αυτό για να φοβίζουν μερικούς είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς δεν τα ακούμε καθόλου αυτά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στο δεύτερο εξάμεινο του 2012 η Κύπρος, η οποία δεν υπάρχει επίσημα από την Τουρκία, θα έχει την Προεδρία από τις 27 χώρες. Αυτό δηλαδή. Εντάξει. Όχι, εντάξει, ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Κάποιος θα μπορέσει να σταματήσει λίγο αυτό το φοβερό κατήφορο, ας πούμε. Όταν ανακοινώνει, ας πούμε, ακόμα και ο κύριος Ερντογκάν ότι θα παγώσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της Προεδρίας της Κύπρου, εγώ θέλω να το δω αυτό. Αν θα το κάνει. Να το δω, ναι, επιπλέον θέλω να το δω αν θα το κάνει, αλλά μόνο και μόνο ότι η Κύπρος, η οποία δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, το 2012 να έχει την Προεδρία και να φαίνει σε τόσο μεγάλη δυσκολία την ώρα που κάνει και την ΑΟΣ, την Τουρκία η οποία θεωρεί ότι είναι παντοδύναμη και εμείς οι Έλληνες είμαστε ένα τίποτα, νομίζω ότι εδώ δείχνει ότι η στρατηγική είναι φτιαγμένη για τους αδύναμους, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν αυτούς που είναι ισχυροί ή που νομίζουν ότι είναι ισχυροί. Αυτό που έχει σημασία στο θέμα της στρατηγικής είναι η νοημοσύνη. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε αρκετή νοημοσύνη. Νοημοσύνη έχουμε, στρατηγική δεν έχουμε. Μας βοηθάει η τύχη μας. Ακριβώς έτσι. Εντάξει, και η τύχη βοηθάει, ναι, ναι. Και έχουμε και στρατηγικές κάπως παράδοξες που θυμίζουν λίγο οίκους ανοχής, για να μην χρησιμοποιήσω την άλλη λέξη. Το καλό είναι ότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουμε στο τέλος και γι' αυτό τα καταφέρουμε τόσο καλά. Άρα μέσα στη γενικότερη σύγχυση γίνεται και κάτι καλό από τύχη και συμπτωσία. Ναι, γιατί ναι, δεν ξέρετε ακριβώς, δηλαδή έχετε τώρα ένα παράδειγμα. Όλοι ασχολήθηκαν με το θέμα το μνημόνιο το Σαββατοκύριακο και βλέπετε ότι την Παρασκευή έγινε κάτι άλλο που δεν το πήραν χαμπάρι και καν. Το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το ωραίο της υπόθεσης είναι μπορεί μετά από μερικά χρόνια να θυμόμαστε μόνο την Παρασκευή. Ναι. Εντάξει, άρα τι θέλετε να σας πω. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε
τι είναι αναμενόμενο και τι δεν είναι. Επιπλέον, όσο αφορά το θέμα της Κυριακής, γιατί ξέρω ότι είσαστε, όπως λέει ο Όσκαρ Ουάιλντ, ξέρετε για τον πειρασμό. Άρα, εγώ δεν υποκύπτω στους πειρασμούς μου. Εσείς ίσα-ίσα αποκλείετε. Έχω πειθαρχία μεγάλη σας. Καλά, θα το δω. Κάνετε λάθος. Μεγάλη πειθαρχία έχω στη ζωή μου. Ωραία. Έτσι έχω επιβιώσει. Χάρη στην πειθαρχία μου και στο ότι είμαι πιο αυστηρή με τον εαυτό μου από ότι είμαι με τους άλλους. Πάνω, ξέρετε τώρα ότι απαντάτε σε προσωπικό επίπεδο, εντάξει, και είμαστε σε εκπομπή. Ναι, σωστό. Ωραία, άρα νομίζω ότι. Ωραία. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι η διαφορά μεταξύ του 150 και του 180 εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Άμα οι ψηφοφορίες ήταν και οι δύο φορές στα 180, δεν θα είχαμε μια διαφοροποίηση μεταξύ των δύο. Άρα προσπαθώ να σας πω ότι άμα το κοιτάξετε αντικειμενικά και το ενσωματώσετε μέσα σε ένα πλαίσιο θεωρίας παιχνίων, όχι μόνο αυτό που έγινε αυτή την Κυριακή ήταν αναμενόμενο, αλλά ήταν προβλεπόμενο από ήδη την πρώτη συμπεριφορά, ενώ παρουσιάζεται από όλους ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Η μόνη διαφοροποίηση προέρχεται από τον πύχη. Ο πύχης ήταν στα 150, επέτρεπε μια διαφορετική στρατηγική. Στα 180 δεν την επέτρεπε πια και γι' αυτό βλέπουμε μια ταύτιση απόψεων. Γιατί δεν είναι τυχαίο που τελικά αυτοί οι άνθρωποι επέλεξαν, το είπατε και εσείς οι ίδια, πάνω από 199 άτομα τον 199, ίδιο τρόπο. 199, ναι. Και σε κάποιες ψηφοφορίες ναι, φτάσανε και τους 200. Μπράβο. Βέβαια δεν είχαν δέσμευση το 180, με το που πήραν 151 ψήφους, είχαν βγει όλοι οι ξένοι συνάδελφοι στα ξένα μέσα και έλεγαν πέρασε τον Νέα Δανειακή Σύμβαση και το Νέο Μνημόνιο. Αλλά ξέρετε, κύριε Λιγερέ. Μην ξεχνάτε επιπλέον ότι δεν ήταν καν οι 300, ήταν 278. Ναι, λείπαν αρκετοί, υπήρξαν αρκετές διαρροές. Εδώ όμως να σας πω κάτι. Το μεγαλύτερο κομμάτι των συμπολιτών μας θα ήθελε να βρίσκεται σε ένα πιο λειτουργικό και πιο οργανωμένο κράτος. Θα ήθελε να είναι καλύτερη κατάσταση στην Ελλάδα. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι επωφελήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από τις πολιτικές εξουσίες ή βολεύτηκαν ή οτιδήποτε, όλοι θα θέλαν να ζουν σε ένα καλύτερο κράτος. Εδώ υπάρχει μια σειρά από μέτρων που πέφτουν επί δικαίων και αδίκων. Δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια και οι οποίες προβλέπονται από το μνημόνιο. Ούτε αυτές γίνονται και λειτουργούν με ένα μικροκομματικό συμφέρον και μια μικροκομματική πελατεία τα κόμματα εξουσίας που εξοργίζει τον κόσμο βλέποντας ότι επειδή δεν μπορούν να πετύχουν στόχους για να κόψουν και τις ίδιες τους τις άρκες, πάνε σε οριζόντια μέτρα τα οποία θίγουν όλους. Δεν μπορεί δηλαδή να κόβεται η σύνταξη του ανθρώπου των 600 ευρώ. Πώς να σας πω, δεν ναι, ζει κανείς στην Ελλάδα το 600 ευρώ. Το καταλαβαίνω και έχετε απόλυτο ή από τη μαμά μου τα 500 ευρώ να της κόβει 50 ευρώ από τη σύνταξη. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι συνήθως όταν οι άνθρωποι έχουν έλλειψη στρατηγικής, περνάνε στον τομέα της τακτικής και θεωρούν ότι εφόσον διαχειρίζονται την ημέρα, έχουν καταφέρει να κάνουν στρατηγική. Η στρατηγική της ημέρας δεν υπάρχει. Αυτό που με απασχολεί, αν θέλετε, σε γενικότερο πλαίσιο, είναι να έχουμε τον πρώτο εμπορικό στόλο στον κόσμο και να πουλάμε το λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα χειροπιαστό που είναι σε εθνικό επίπεδο. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν κινήσεις και να υπάρχει μια σοβαρή ανάπτυξη στον Πειραιά, γιατί είναι ωραία να μιλάμε για το θέμα της ΑΟΣ, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας πυρήνας. Ο πυρήνας να μην σας πω ότι πρέπει να υπάρχουν και ναυπηγεία, γιατί έχουμε τον πρώτο εμπορικό στόλο στον κόσμο που τον έχουμε και δεν έχει ναυπηγεία η χώρα, διότι δεν φροντίσανε ούτε καν γι' αυτό. Είμαστε μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και δεν έχουμε ωκεανολόγους στην Ελλάδα. Δεν μπορεί κανείς να γίνει ωκεανολόγος εδώ που να πάει έξω. Δηλαδή εδώ αυτό το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να έχει στηθεί στον τοίχο γιατί έχει κάνει σε βάρος του κόσμου. Ναι, το θέμα, ξέρετε, είναι ότι αν είναι θέμα επιπέδου, αν είναι θέμα συνειδητό ή αν είναι θέμα ότι στην ουσία δεν κατέχουν καν το αντικείμενο. Άρα το πρόβλημα είναι ότι άμα τα βάλουμε έτσι όλα μαζί και τους βάζουμε όλους πακέτο, δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι το σημαντικό. Αυτό που έχει σημασία είναι εφόσον έγινε αυτό που έγινε και το αξιολογούμε όπως το αξιολογούμε, τώρα βλέπουμε ότι πάμε στο επόμενο βήμα που πρέπει να είναι οι εκλογές. Μάλιστα. Αυτό που θα είναι ένα καλό κριτήριο για όλα αυτά που λέτε θα είναι να δούμε αν πραγματικά οι άνθρωποι που λένε όλα αυτά θα έχουν μια συμπεριφορά που είναι ανάλογη από το λέγειν. Γιατί ξέρετε, εγώ είμαι στη στρατηγική και κοιτάζουμε πάντοτε τις πράξεις. Οι πράξεις πολύ συχνά δεν αλλάζουν, ενώ το λέγειν αλλάζει.
Πάντως οι Έλληνες ψύχρεμοι είναι. Δηλαδή το ότι δεν έχει κατέβει 1 και 2 εκατομμύρια κάτω στο δρόμο σημαίνει ότι οι Έλληνες δίνουν ακόμη περιθώριο χρόνου, περιθώρια για να βελτιωθούν τα πράγματα και βλέπουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία όλη αυτή την εικόνα που δεν είναι και καλύτερη, κυρία Λιγερέ, γιατί ακόμα και λάθη να πούμε ότι έκανε το πολιτικό σύστημα. Εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφθορά. Οι Ζήμενς λόγου χάρη και μόνο την υπόθεση τη Ζήμενς. Να μην σας πω για χρηματιστήρια, να μην σας πω για ομόλογα. Μόνο τη Ζήμενς θα σας πω. Που βγαίνανε οι Γερμανοί και αυτοί δεν θέλανε να ακούσουν τίποτα. Δηλαδή και μόνο αυτό φαίνεται με τι έχουμε να κάνουμε. Και αυτό είναι σε υψηλό επίπεδο. Δεν είναι ο βουλευτάκος. Είναι ο υπουργός που υπογράφει τις συμβάσεις. Είναι ο πρωθυπουργός που δίνει την έγκριση για να υπογράψει ο υπουργός τις συμβάσεις. Δηλαδή, πάνω σε εφόσον μιλάτε για τους Γερμανούς, να ξεκαθαρίσουμε και ένα άλλο πράγμα με το οποίο δεν συζητήσαμε πολύ. Το θέμα των αποζημιώσεων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που θα προωθήσουμε ούτως ή άλλως. Θέλουν, δεν θέλουν. Και θέλουν, δεν θέλουν ακόμα και μερικοί δικοί μας. Γιατί ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, ξέρουμε ακριβώς τι έχει υποστεί η Ελλάδα. Ξέρετε ότι έχω και μια ειδική σχέση και με την Ήπειρο, άρα το έχω κοιτάξει αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να μην λέμε αυτά τα γενικόλογα. Mm-hmm. Γιατί επιπλέον εγώ αυτό που βλέπω, παρόλο που μπορεί να μας μιλάνε για γουρούνια, στην Ήπειρο τρώμε ακόμα και αγριογούρουνα, δηλαδή δεν είναι αυτό το θέμα μας, εντάξει. Άρα να μην μπερδευτούμε, οι αποζημιώσεις θα γίνουν, θα τις προχωρήσουμε με δυναμικό τρόπο. Είναι και αυτό το θέμα, είναι και η ΑΟΣ. Είναι και το λιμάνι του Πειραιά, μια στιγμή. Σωστά. Τρία είναι. Όχι. Το θέμα του λιμανιού με τον Πειραιά είναι θέμα ανάπτυξης. Αλλά εννοώ ότι το άλλο, η αποζημίωση, είναι κάτι που ούτως ή άλλως θα φέρει άμεσα ένα ποσό, χρηματικό ποσό. Κύριε Λιγερέ, έχετε καταλήξει σε κάποιο ποσό? Συμφωνείτε με αυτά που ακούγονται εδώ στην Ελλάδα? Γιατί ακούμε 2-3 ποσά ότι μπορεί να είναι το μέγεθος των αποζημιώσεων που μας οφείλουν. Πάνω, έχετε καταλήψει σε ένα ποσό εσείς? Δεν καταλήγω, γιατί δεν έχω κάνει την οικονομική έρευνα. Ξέρω μόνο τις καταστάσεις ανά περιοχή. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι αυτό θα πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορούμε από τη μια μέρα να ασχολούμαστε με τις γενοκτονίες και με τις αναγνωρίσεις και τις ποινικοποιήσεις και από την άλλη να ξεχνάμε ότι υπάρχει έγκλημα πολέμου το οποίο πρέπει να αποζημιωθεί. Άρα θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Την απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης τώρα τελευταία την είδατε? Ναι. Εδώ βεβαίως, από ό,τι κατάλαβα, ούτε το ελληνικό κράτος βοήθησε τη διεκδίκηση των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή εδώ εμφανιστήκαμε, τι να πω, ας πούμε, γερμανικότερη των Γερμανών. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είχαμε μπλοκάρει, δηλαδή, για κάμποσα χρόνια στο επίπεδο της Βουλής τις διεκδικήσεις αυτών των ανθρώπων. Γιατί δηλαδή υπήρχε μια έρευνα, ξέραμε ακριβώς ποια ήταν η οικονομική κατάσταση και ποια ήταν, αν θέλετε, τα προβλήματα που είχαν παράγει το ναζιστικό καθεστώς γενικότερα και με τα σπίτια που έκαψαν και που ξύλωσαν. Απλώς αυτή η διαδικασία την είχε μπλοκάρει η ίδια η Ελλάδα. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι ξεμπλόκαρε και είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο αναγκαστικά θα έχει ωφέλη. Πώς ξεμπλόκαρε? Γιατί ξεμπλόκαρε? Επειδή, δηλαδή, εννοώ ότι οι ίδιοι άνθρωποι που την είχαν μπλοκάρει, οι ίδιοι άνθρωποι είναι πάνω. Ο κ. Πετσάλνικος, ως υπουργός δικαιοσύνης, είχε απορρίψει το αίτημα των κατοίκων του Διστόμου να κάνουν κατασχέσεις σε γερμανικές περιουσίες στην Ελλάδα για να πάρουν ένα μέρος των αποζημιώσεων. Ο άνθρωπος αυτός, ως υπουργός δικαιοσύνης τότε. Σήμερα τον τιμήσαν και τον κάνουν πρόεδρο της Βουλής. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται, ή δεν ξέρω κι εγώ γιατί άλλο. Ο ίδιος άνθρωπος είναι πάνω. Ναι, δεν είναι στην ίδια θέση. Αυτό που έχει σημασία είναι οι θέσεις. Άρα, μερικές φορές μπορούμε να μπλοκάρουμε κάποιον ή κάποιες διαδικασίες σε μια θέση. Όταν αλλάζει αυτή η θέση, μετά δεν γίνεται το ανάλογο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το θέμα προχώρησε και θα πρέπει να ασχοληθούμε. Ξέρετε, πώς θα σπρώξετε το πολιτικό σύστημα να το κάνει, που έχει μια δουλοπρεπή στάση μέχρι τώρα, χρόνια ολόκληρα έχει μια δουλοπρεπή στάση και είναι η μόνη χώρα που δεν έχει ζητήσει και δεν έχει διεκδικήσει τις γερμανικές αποζημιώσεις? Και αυτό οφείλεται στις ηγεσίες της Ελλάδος. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει. Ξέρετε, το πρόβλημα. Μερικές φορές ακόμα και με κατηγορούν ότι ασχολούμαι πολύ με το δίκαιο, αλλά το δίκαιο χρειάζεται χρόνο και ο χρόνος είναι μαζί μας. Άρα αυτό θα γίνει. Βέβαια δεν θα βοηθήσει τους ίδιους τους ανθρώπους που είχαν υποστεί όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά θα βοηθήσει τη χώρα. Θα βοηθήσει τη χώρα, θα βοηθήσει όμως και τους φυσικούς κληρονόμους, να μην μπερδευόμαστε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ωραία να μιλάμε όλοι για την κρίση, ότι τα πράγματα είναι χάλια. Αυτό που βλέπω είναι η ΑΟΣ, οι γερμανικές αποζημιώσεις, το χώρο της ανάπτυξης
με το λιμάνι στον Πειραιά λόγω της ΑΟΣ και των εξελίξεων και μετά οι υπογραφές. Άρα αν ασχοληθούμε λίγο περισσότερο είναι με αυτά τα θέματα. Είναι πιο αισιόδοξη εκπομπή που έχουμε κάνει, πρέπει να σας πω. Βεβαίως πάντοτε είχατε μια αντίληψη σφαιρική για τα πράγματα και από απόσταση σε σχέση με μένα που τα ζω κάθε μέρα αυτά και ασχολούμαι πάρα πολύ με την καθημερινότητά μας. Είναι τρομερά αισιόδοξο το ότι υπάρχει αυτή η φωνή σήμερα που λέει από τη μια μεριά προχωράει το θέμα του ορυκτού πλούτου στον υποθαλάσσιο χώρο, βγήκε το προεδρικό διάταγμα, υπεγράφει, άρα ανοίγει ο δρόμος και περιμένουμε από τον εκάστοτε, τον επόμενο πρωθυπουργό να προχωρήσει την ΑΟΣ, η οποία θα σώσει τη χώρα και οικονομικά, να το πούμε έτσι. Δεν περιμένουμε μόνο, θα τον σπρώξουμε. Να τον σπρώξουμε. Ναι. Το δεύτερο είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις, το ότι πρέπει να μπουν στο τραπέζι και να πάμε στα διεθνή δικαστήρια να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο πρέπει να το διεκδικήσει η χώρα και καμιά πολιτική ηγεσία δεν μπορούμε να την αφήσουμε δεν έτσι. Δεν είναι μόνο πρέπει, είναι ότι είναι το πρέπον. Είναι το πρέπον, να το ηθικό, γιατί... το πρέπον, το νόμιμο, όλα μαζί. Όχι μόνο αυτό, το χρωστάμε και σε αυτούς που πέθαναν για μας. Γιατί το να μιλάμε έτσι με αυτή τη γλώσσα το οφείλουμε και σε αυτούς. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι φόρος τιμής, πραγματικά. Ναι, ακριβώς. Είναι φόρος τιμής. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει κανένα νεότερο για τη φιλική εταιρεία? Καλά, επειδή ο κόσμος ενδιαφέρεται, ναι. Εδώ ήρθαν καθηγητές από τα πανεπιστήμια και μας ενημερώσαν ότι ιδρύθηκε μια φιλική εταιρεία. Λέω, το γνωρίζουμε εδώ, ως εκπομπή, ως κανάλι. Έχουμε κάτι νεότερο. Είναι πάντοτε ψηλά η σημαία της πατρίδος στη φιλική εταιρεία. Έχουμε τίποτα νεότερο να πούμε? Όχι ακόμα. Η σημαία της πατρίδος στη φιλική εταιρεία δεν πέφτει ποτέ. Δεν πέφτει ποτέ. Ωραία, αυτό έχει σημασία. Άρα το θέμα είναι ότι. Ξέρετε, αυτά που κάνει η φιλική εταιρεία και που έκανε η φιλική εταιρεία ούτως ή άλλως μαθεύτηκαν μετά. Άρα αυτά που λένε τα πολλά μην τα κοιτάζετε. Όχι. Να κοιτάζετε αυτά που θα γίνουν. Αυτά που θα γίνουν. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι η φιλική εταιρεία ενδιαφέρεται για την ΑΟΣ, ενδιαφέρεται για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ενδιαφέρεται για την πατρίδα πάνω απ' όλα. Ναι. Και για τον κόσμο ο οποίος δεν είναι το σήμερα μόνο, είναι και οι γενιές που έρχονται και είναι και το τι αφήνουμε ακριβώς. Στη χώρα. Έχουμε μόνο μία πατρίδα, μόνο έναν λαό. Άρα άμα δεν ασχοληθούμε με αυτά τα μοναδικά... Με τι θα ασχοληθούμε? Και απλώς λέτε εσείς κύριε Λιγερέ να κοιτάμε λίγο από απόσταση αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα και καμιά φορά μας κάνουν και έχουμε μία ένταση, μνημόνια το ένα το άλλο, διότι έχουν δύο όψεις τα πράγματα. Υπήρχαν πράγματα που θα πρέπει να αλλάξουν στην Ελλάδα εδώ που τα λέμε. Νομίζω ότι όταν κοιτάζουμε τα πράγματα από πολύ κοντά έχουμε την εντύπωση ότι όλα είναι κινήσει μπράουν. Ξέρετε, άμα κοιτάζετε ένα μυρμήγκι μόνο, ακόμα και να κοιτάζετε 2-3, δεν καταλαβαίνετε τι κάνουν. Όταν κοιτάζετε τη μυρμηγκοφωλιά, καταλαβαίνετε τι κάνουν. Βλέπω και την αλυσίδα όλα μαζί, ας πούμε, να μεταφέρουν. Όταν βλέπετε αυτή την αλυσίδα, αυτή η αλυσίδα δεν είναι μυρμήγκι όμως. Άρα, κάθε φορά κάποιος που κάνει μια εξέταση ή μια μελέτη από απόσταση, έχουν την εντύπωση ότι είναι απάνθρωπος. Στην πραγματικότητα είναι επειδή έχει τόσο μεγάλη ανθρωπιά, φαίνεται απάνθρωπος στους κοινωνικούς. Εσείς πάντως δεν φαίνεστε έτσι, παρά το γεγονός ότι μας κοιτάτε πολλές φορές από απόσταση και εμένα με κατηγορείτε για λαϊκισμό όταν μπαίνω και λέω μα πρέπει να αλλάξει τώρα αυτό, ας πούμε, ή έχουν κλέψει η πολιτική. Το είχε πει και ο Μίκης μια φορά, είχε πει ότι η Ελλάδα από απόσταση είναι όμορφη. Ναι. Ξέρετε, ακόμα και με μια γυναίκα όταν είσαστε πολύ κοντά, δεν βλέπετε πια. Ναι. Κάθε μέρα το ίδιο, όπως και να το κάνουμε. Όχι, δεν είναι εδώ, όχι, μην λέτε τέτοια πράγματα. Γιατί? Όχι σήμερα. Εννοώ ότι. Όχι κάθε μέρα το ίδιο. Τουλάχιστον μπορεί να είναι κάθε μέρα και λίγο διαφορετική. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι χρειάζεται μια μικρή απόσταση για να μπορείτε να δείτε το όμορφο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος. Να υπενθυμίσω εν κατακλείδη, κυρίες και κύριοι, στρατηγική μας στόχη. Πρώτα η ΑΟΣ. Πρέπει να προχωρήσει αυτό το θέμα το 12 να τελειώσουμε. Δεύτερον. Όχι να τελειώσουμε, να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε να μάλλον. Σοβαροί, σωστό. Ναι. Εννοούσα να τελειώσουμε με την ανακήρυξη. Με τη θέσπιση. Το δεύτερο, γερμανικές αποζημιώσεις έχουν μπει στο τραπέζι. Θα υπάρξει βοήθεια και πίεση προς τα εκεί. Άρα, δύο τουλάχιστον πράγματα μας κάνουν να βλέπουμε πιο αισιόδοξα το μέλλον και από άλλη οπτική γωνία. Στην καθημερινότητα, με αλληλεγγύη θα ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας. Ο ένας θα στηρίξει τον άλλον, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές που ζούμε. Και όλοι μαζί με γνώμονα το συμφέρον της πατρίδος. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Λιγερέ, για αυτή την κουβέντα. Καλά ταξίδια σας εύχομαι και καλά αποτελέσματα σε όλα τα ταξίδια. Κουράγιο και δύναμη να έχετε, γιατί σας χρειάζομαστε και εμείς και η πατρίδα. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Να είστε καλά, ψηλά το κεφάλι, με αισιοδοξία θα κοιτάξουμε το μέλλον. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Έτσι. Θα σηκωθούμε
θα σηκώσουμε την πατριωτική μας σημαία ψηλά, δεν θα το βάλουμε κάτω, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, έστω και αν είναι λιπόθυμη για πολύ καιρό. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, γεια σας.